Λοιπόν, καλημέρα. Βρίσκομαι στη Χαλιβουργική. Βλέπετε φωτιές από πίσω μου. Δεν έχει πάρει φωτιά η Χαλιβουργική, αλλά είναι μια αντίδραση των περίπου 200 εργαζομένων, οι οποίοι μετρούν 3 μήνες απλήρωτοι και σε πρώτη φάση έχουν επιλέξει να κλείσουν την είσοδο της Χαλιβουργικής, στην πύλη. Βρίσκονται όλοι εδώ αυτή τη στιγμή και 10 με 10 και μισή θα αποκλείσουν, όπως είπε τώρα, το ένα από τα δύο ρεύματα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Χαλιβουργικής, το ρεύμα προς Αθήνα. Όλοι εδώ έχουν πλέον οικονομικά προβλήματα, πολλοί έχουν σοβαρά. Θα πω πριν πάω στον κύριο Γάκη μια γρήγορη αναφορά. Μίλαγα με έναν από τους εργαζόμενους, ο οποίος για λόγους αξιοπρέπειας δεν θέλει να το πει. Εδώ και ένα μήνα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του, δεν μπορεί να το πληρώσει αφού είναι και ο ίδιος απλήρωτος. Το παιδί του 14 χρονών γυρνάει κάθε μέρα από το σχολείο, κάθεται μία ώρα στο σπίτι και στις 5 ώρα μόλις αρχίζει να ανοιχτώνει φεύγει και πηγαίνει στη γιαγιά του για να μπορεί να διαβάζει. Αυτή είναι μία χαρακτηριστική, θα έλεγα, περίπτωση μιας ιστορίας από τις δεκάδες εδώ. Ο κύριος Γάκης είναι πρόεδρος Σωματείου Εργατοϊπαλλήλων Χαλιβουργικής. Ναι, καλημέρα σας. Δυστυχώς ζούμε την απόλυτη εξαθλίωση και τον απόλυτο εγκλωβισμό. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι μια ιστορική τέτοια βιομηχανία και μια τέτοια ιστορική οικογένεια θα είχε 200 οικογένειες, 200 εργαζόμενους, 3 μήνες απλήρωτους. Για ποιο είμαστε λόγο, στο εργοστάσιο από τις 10. Τι σας λένε? Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία απάντηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην οικογένεια. Υπάρχει μια διαμάχη, τέλος πάντων. Βέβαια, εμάς δεν μας αφορά ως ένα σημείο αυτό. Εμείς, από τη στιγμή που είμαστε εδώ μέσα, θα έπρεπε να είμαστε πληρωμένοι. Θα έπρεπε το εργοστάσιο να δουλεύει. Ζούμε την απόλυτη εξαθλίωση από το Δεκέμβρη του 18. Από τις 18 του Δεκέμβρη του 18 το εργοστάσιο είναι χωρίς ρεύμα. Η ΔΕΗ, όπως γνωρίζετε, έχει κόψει το ρεύμα. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση μέχρι τότε για την επανελειτουργία του ηλεκτρικού. Εμείς είμαστε απλήρωτοι. Υπήρχαν παλαιότερα καθυστερήσεις, αλλά ξεπερνιόντουσαν τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο 0. Πρέπει να δοθεί λύση. Έχουμε απευθυνθεί και στην κυβέρνηση. Εκπρόσωπος της εργοδοσίας. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος της εργοδοσίας να σας δώσει μια απάντηση, να σας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Σας έχουν 3 μήνες απλήρωτος και δεν σας λέει τίποτα. Είναι οικογένειες σε καθεστώς ομοιρίας εκεί όλους αυτούς τους μήνες. Και όταν σου λέει τώρα ο άλλος ότι πάει το παιδί του στο σπίτι, δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και πάει στη γιαγιά, το διαβάσει. Ο άνθρωπος όπως δουλεύει. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και στα διοικητικά. Και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Έχουμε μπλέξει με δικηγόρους. Η κατάσταση είναι δύσκολη και για εσάς, ωστόσο, για τις δεκάδες οικογένειες οι οποίες περιμένουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσετε να ζήσετε. Και θα πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι αυτής της ιστορίας να λάβουν υπόψη τους το δικό σας πρόβλημα. Και γι' αυτό αναδεικνύουμε και εμείς το ρεπορτάζ και το θέμα. Δεν ξέρω τι περιμένετε να πετύχετε. Δεν ξέρω τι περιμένετε να πετύχετε σήμερα με την διαμαρτυρία αυτή τη συμβολική που θα κάνετε, τον αποκλεισμό. Περιμένετε ότι θα εισακουστείτε? Σήμερα είναι μόνο η αρχή, θα έλεγα. Έχουμε κάνει και στο παρελθόν συμβολικούς αποκλεισμούς για να βγει το πρόβλημά μας προς τα έξω. Εάν από σήμερα δεν έχουμε κάποια απάντηση ή δεν λυθεί άμεσα το ζήτημά μας, στις επόμενες μέρες θα πάμε σε γενικό αποκλεισμό της Εθνικής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς θα καλέσουμε και τους τοπικούς φορείς, παρακαλώ. Είστε όλοι απλήρωτοι 3 μήνες? Ή όλοι, κάποιοι περισσότερους, κάποιοι λιγότερους? Όχι, όλοι το ίδιο. Είμαστε όλοι, ανήκουμε στη Χαλιβουργική και 200 εργαζόμενοι είμαστε απλήρωτοι. Κύριε Γάκη, εμείς θα είμαστε εκεί. Είναι και άλλοι εργαζόμενοι, ναι, Άκη. Ναι. Τώρα, αν μπορεί ο Γιώργος ο Παύλου να γυρίσει την κάμερα, να δείτε που όλοι οι εργαζόμενοι είναι εδώ ανάστατοι και βλέπουν βασικά με μαθηματική ακρίβεια, όπως μου έλεγαν από το Δεκέμβριο που το παρακολουθούμε το θέμα στο Open, ναι, ότι θα φτάσει εδώ η κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, ξεχασμένη τελείως και η Χαλιβουργική να φιλορροεί μέχρι το Λουκέτο. Εμείς δεν θα ξεχάσουμε τους εργαζόμενους εκεί. Κύριε Γάκη, θα είμαστε εκεί. Ναι. Θα καλύψουμε και την σημερινή σας διαμαρτυρία και τις επόμενες, τις υπόλοιπες ενέργειες τις οποίες θα κάνετε. Αυτό που δεν είναι κανονικό πάντως είναι να μην εμφανίζεται ένας εκπρόσωπος της εργοδοσίας να δώσει μια απάντηση και να αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις.
και να δώσεις στους ανθρώπους ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να κλείσουν αυτές οι τρύπες. Γιατί για έναν εργαζόμενο ανάμεσα σε όλους αυτούς που βλέπουμε, 3 μήνες απληρωσιάς είναι τεράστιο ζήτημα. Κάποιοι που κάθονται σε πολύ ωραίες καλέκλες δεν το καταλαβαίνουν. Έτσι, είναι εργάτες οι άνθρωποι αυτοί, παραδίδουν το έργο τους και πρέπει να πάνε κάτι στο σπίτι τους. Δεν μπορούν να πηγαίνουν έχονται τζάμπα. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κύριε Γάκη, υπομονή και κουράγιο. Για να βρεθεί λύση. Καλημέρα, κύριε Γάκη. Καλή σας ημέρα.